Δεκάδες τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο στρατιωτικού υλικού και οπτικού εξοπλισμού στην περιοχή Σεργεύ Ποσάντ, στην περιφέρεια της Μόσχας. Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είναι μεταξύ των συνεργατών του. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας, ωστόσο, δεν βλέπει ουκρανική ανάμειξη στο περιστατικό. Την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας από το χτύπημα σε κτίριο στη Μόσχα στις 30 Ιουλίου. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας αναφέρει ότι η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε 2 drones που πετούσαν με κατεύθυνση προς την πόλη. Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. Οι αρχές του υπορωσικού έλεγχου Ντονιέτσκ κατηγορούν το ουκρανικό πυροβολικό για εκ νέου βομβαρδισμό της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι 10, μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί. I think we've set the expectation high for what the Ukrainian military can do, but they're not fighting a combined arms fight. They're not fighting a counteroffensive the way that historically shown has been successful. Not their fault, but they're doing the best they can. Παρά τη στρατιωτική βοήθεια ρεκόρ που έχει δεχθεί ο Ουκρανικός στρατός, αμερικανικά μέσα σχολιάζουν ότι η ουκρανική αντεπίθεση δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την ώρα που ο ανατοϊκός εξοπλισμός εξαντλείται επικίνδυνα. Οι δυτικοί ηγέτες δέχονται πιέσεις από το Κίεβο, ώστε να στείλουν νέες στρατιωτικές προμήθειες, όσο ο Ταγίπ Ερντογάν ζητάει από τη Δύση να τηρήσει τις υποσχέσεις της σε ό,τι αφορά στη συμφωνία για τα σιτηρά που έχει καταρρεύσει. Olumlu atmosferi önce ateşkese, ardından kalıcı barışa tahvil edecek diplomatik adımlar atılmadı. Bunlar yapılmadığı gibi halen ateşe körükle gidiliyor. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως προχωράει κανονικά σε συναντήσεις για την ανοικοδόμηση των προσαρτημένων Ουκρανικών εδαφών, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα σε σπίτια για τους πολίτες και στο οδικό δίκτυο.